Καλά, και τα ήδη υπάρχοντα είναι κυρίω μέρο τη ιστορία. Συνέχεια, αλλά υπάρχει το ότι συνέχεια. Ναι, το ότι βρίσκει δηλαδή μετά το θάνατό του πράγματα, δημοσίευτα. Έχει βρει πολλά τέτοια τραγούδια. Έχω αρκετά. Δεν, έχετε, δεν έχουν κυκλοφορήσει πολλά. Όχι. Ένα, δύο, δεν θυμάμαι ναι, τώρα. Κάπου εκεί. Ναι. Γιατί τα αφήνει. Δεν θέλω να τα αφήσω και είναι μια πολύ καλή ερώτηση γιατί μου το λένε πολύ συχνά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να τα αφήσω, αλλά από την άλλη προσπαθώ να ακολουθήσω, αν και έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα δεδομένα και η εποχή, δεν θέλω να ακολουθήσω τη γραμμή του πατέρα μου. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν ζήταγε από κάποιο τραγουδιστή ποτέ, έλεγε να πει ένα τραγούδι μου. Ήθελε να, τον, να τα ζητάνε τραγούδια. Ήθελε να το χτυπήσουν την πόρτα και να του πούνε θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι. Ναι, ναι, αλλά τώρα, αυτή είναι μια άλλη συνθήκη. Διάβαζα μια ιστορία για τον Στέλιο Καζατζίδη που ήταν μια παρεξήγηση και χάρη σε σένα. Ναι, είπε τελικά ο Καζατζίδης τραγούδισε Βαρδί. Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν αρκετά ντροπαλός. Ναι, ντρεπότανε. Ναι. Ο Αντώνης να ζητήσει από τον Καζατζίδη τι έγινε, του. Θα το πει στο τραγούδι. Ο Καζατζίδης περίμενε από εκείνο να τον πάρει τηλέφωνο και χάρη σε σένα τελικά. Ναι. Έγινε αυτή η ένωση. Είπε το τραγούδι. Ναι, αλλά τώρα είναι μια άλλη συνθήκη. Μπορεί κάποιος να μην χτυπήσει την πόρτα. Θέλω να πω. Οκ, καταλαβαίνω. Κοίτα, στο Ρέμο, ας πούμε, που έβγαλε ένα άλμπουμ πριν λίγους μήνες, είχα το δικαίωμα, να το πω έτσι εισαγωγικά. Τόλμησα να το προτείνω και μου πένε και το άρεσε και το κομμάτι και το είπε. Ίσως εσύ σε κάποιους... θα έλεγες. Ναι, θα πω. Εννοείται θα πω. Τώρα ετοιμάζεται ένα μαζί με το Χάρη, σωστά. Φτιάχνουμε ένα κομμάτι με το Χάρη. Είναι ένα ανέκδοτο τραγούδι του πατέρα μου, είναι ένα χασάπικο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε τραγουδίσει με το Χάρη μαζί, πέρα από το κουαρτέτο του 2000 με τους πατεράδες μας. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κομμάτι και νομίζω ότι θα το αγαπήσει ο κόσμος. Θα το ακούσουμε σε κάποια συναυλία, δηλαδή ετοιμάζεται. Έχουμε πει να το τελειώσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Ναι. Πιστεύω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, θεωρώ ότι θα μπορούμε να το να υποθεί και σε κάποιο live. Εσείς κάνετε live, κάνατε όλο το καλοκαίρι και συνεχίζετε, έτσι. Δεν έχει σταματημό αυτό. Δεν έχει σταματημό. Δεν έχει σταματημό. Μπράβο σας, παιδιά. Ήμασταν πριν δύο μέρες στην Κύπρο και τώρα παίζουμε 14 στην Γκάτζα, 15 στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία, 20 του μήνα παίζουμε στα Ταύρια, στο Δήμο του Ταύρου και 30 του μήνα παίζουμε στο Βεάκιο. Μπράβο σας. Άρα συνεχίζετε κανονικά. Ναι, κανονικά. Άρα από το Ταύρο και μετά μπορεί και να ακουστεί το κομμάτι ή όχι. 100%. Α, 100%. Θεωρώ πως ναι. Έλα, θα μου ακούει ο Χάρης, θα λέει αποκλείεται, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Αλλά όχι, πιστεύω θα είναι. Πώς πιστεύεις ότι θα νιώσεις πάνω στη σκηνή με αυτό το κομμάτι. Πολύ όμορφα. Δηλαδή είναι μια γένεση. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο. Είναι πολύ όμορφο. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι. Το δεν θα με ξεχάσεις. Το αγαπάω πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Του πατέρα μου. Το πατέρα σου, ναι. Δικά μου, εντάξει. Αλλά το ίσως, ας πούμε, που είναι. Η αρχή μου, να το πω έτσι. Ναι. Η αρχή, ναι, ναι. Η επαφή μου με τη δισκογραφία. Θέλουμε να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε καλή πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πω κάτι τελευταίο. Ό,τι θες. Μιας και έχω το βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κανάλι, την ΕΡΤ, για την βοήθεια που είχα πέρυσι για τη συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο. Το Βασίλη τον Αλεξόπουλο. Το αρχείο. Από το αρχείο, την κυρία Όλγα, όπως και την κυρία Καραλή, που ήταν η σκηνοθέτηδα. Και γενικά όλα πήγαν εξαιρετικά και ήταν μια πολύ επιτυχημένη συναυλία. Έχω το βήμα και ήθελα να το πούμε. Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε λοιπόν στις συναυλίες αυτές μέσα στο Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, λοιπόν.